Αν δεν με αγαπάτε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, ηρεμήσατε, χαλαρώσατε? Συνεχίζει το καλοκαίρι για μας, για ό,τι φέρετε, θα συνεχίζετε με Μακρόν. Και από το δεύτερο μισό θα σας ξαναδούμε στον Αντένα. Κοιτάξτε, λέει ένας φίλος, ο Σπύρος, ότι στο τάξιμο δεν χάλασε καμία δουλειά. Στο δόσιμο χαλάνε όλες. Δεν ξέρω. Υπάρχει πικρία από μέρους σας, γι' αυτό δεν πήγατε και στην παρουσίαση? Στην παρουσίαση δεν πήγα γιατί θεωρώ ότι είναι άκομψο και για μένα και είχα ενημερώσει τους ανθρώπους στον Αντένα να πάω στην παρουσίαση ενός προγράμματος το οποίο δεν είσαι. Άρα τι να πάω να κάνω. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση από στα άλλα κανάλια? Υπάρχει, ετοιμάζετε κάτι για σας? Ανήκω στον Αντένα, καλός ή κακός. Οπότε εγώ τιμώ το συμβόλαιό μου και παραμένω στον Αντένα, έστω ανενεργός. Θεωρώ ότι η ΦΕΗ δεν με στήριξε επειδή έχουμε μαζί δύο παιδιά και έχουμε και μια κοινή οικογενειακή και επαγγελματική μεγάλη πορεία. Με στήριξε γιατί είδε το δίκιο. Είστε χαρούμενος? Χαρούμενος γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά μου και αυτό είναι ίσως δηλαδή να γίνεται όλο γι' αυτό. Σχεδόν όλη η ομάδα σας η περσινή έχει πάει στο πάνελ φέτος της ΦΕΗΣ. Εντάξει. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια κοινής δουλειάς, δεν λέω για τα προσωπικά μας, για την επαγγελματική μας πορεία με τη ΦΕΗ, προφανώς έχουμε και κοινούς τρόπους σκέψης επαγγελματικούς. Άρα. Έχει ακουστεί κάτι για μεταγραφή στο Έψιλον, για καινούργια εκπομπή, για καινούργια πράγματα? Κοιτάξτε, έχω ένα συμβόλαιο με τον Αντένα, το οποίο σε ό,τι με αφορά το τιμώ και παραμένω στον Αντένα. Δεν έχασε η Βενετιά Αβελώνη, θα επιζήσει ο ελληνικός λαός και χωρίς τον Λιάγκα στη τηλεόραση. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα τελειώσει και η καριέρα μας. Ας μας το πει ο κόσμος όμως πότε θα τελειώσει. Είναι αναφέρτο το δικαίωμα του εργαζόμενου στην εργασία. Και όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο με ένα σταθμό, το κάνουμε για να προσφέρουμε εργασία στον άνθρωπο και όχι για να του κόβουμε την εργασία από κάπου αλλού. Απογοητευμένος, μπουχτισμένος, κασμένος, γενικός. Ενοχλημένος πολύ φανερά. Πολύ. Γιατί είναι πολύ άσχημο να σε καταστά κάποιος απόμαχο. Σόνι και ντε. Και να σε βάζεις στον πάγκο, εκτός... ενώ νιώθεις ότι έχεις πάρα πολλά να δώσεις και ταυτόχρονα να σε κρατάει και όμηρο ενός συμβολέου.